Άρα, Γρηγόρη, ποιον επιλέγεις για αντίπαλο αρχηγό? Με υποτιμάει, θεωρεί ότι έχει σίγουρα την νίκη, οπότε θεωρώ ότι θα με βγάλει αρχηγό. Ελλάδα, είσαι έτοιμη? Είστε έτοιμοι! Την κοπέλα με το που κάμψε το καρό. Τι? Τι είπατε! Τι λες, τι έπαθες? What? Την κοπέλα με το που κάμψε το καρό. Τι φανεί, τι φανεί. Φυσικά και ο Γρηγόρης γνωρίζει το όνομά μου. Μάλλον με φοβάται τόσο που δεν θέλει καν να το πει. Γρηγόρη, πώς και έτσι τη φανεί? Οι άντρες τώρα θα μοιραστούμε έτσι κι αλλιώς, οπότε ας πάει μια καλή γυναίκα απέναντι. A few moments later. Έβγαλε τη φανή, γιατί με κοιτούσε εκείνη την ώρα που κοίταζα τα πρόσωπα. Μου την έδινε και λίγο η φάτσα της και λέω, okay, βγες. Δεν μιλάμε με ψεύτες. Αρχικά πες μας γιατί είπες η κοπέλα με το καρό που κάμισο. Και δεν είπες η Φανή. Δεν θυμόμουν το όνομα. Ντροπή, ντροπή, ντροπή. Δεν θυμόμουν το όνομα της Φανής. Γιατί γενικά δεν δίνω σημασία. Οπότε, ξέρεις, μου ήταν λίγο αδιάφορο. Σκάσε. Κλείστο. Φτάνει. Αλλά... αυτή είστε. Τι να κάνεις. Αλλά τον αφιώνω.